Hello, everybody. Good morning. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Beatriz. Είμαι CEO της Πορτογαλικής Εθνικής Τράπεζας. Ευχαριστώ που με δέχεστε και είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι στην Ελλάδα για να προωθήσω την Εθνική μας Τράπεζα εδώ με τη συνεργασία της Ελληνικής Τράπεζας με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε μια πολύ μικρή τράπεζα, η Banco Português de Fomento. Σχετικά με τις τράπεζες, τις μικρές τράπεζες και το τι κάνουν, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία. Είμαστε οι πιο σημαντικές τράπεζες και στην Πορτογαλία αλλά και στην Ευρώπη. Κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στις χώρες μας και σε όλες τις χώρες που υπάρχουν τέτοιες τράπεζες. Οι αναπτυξιακές δηλαδή τράπεζες. Και το πλαίσιο που υπάρχει τώρα μας οδηγεί όλους στην ανάπτυξη. Δεν μιλάω για την κρίση, δεν μου αρέσει να μιλάω για την κρίση, αλλά είμαστε πάντα σε κρίση. Αυτό ενισχύει τη θέση των αναπτυξιακών τραπεζών. Η σημασία που έχουν για τους επιχειρηματίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Δεν πρέπει ποτέ να τις ξεχνάμε, γιατί αυτές οι εταιρείες προωθούν επίσης και προάγουν την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών στις χώρες. Νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε με την Επιτροπή και με όλες τις χώρες και με όλο το οικοσύστημα. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για μένα και κάτι το οποίο θέλω να σας να μοιραστώ μαζί σας είναι πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τους επιχειρηματίες μας και να κάνουμε joint ventures όπως αυτή που κάνουμε εδώ σήμερα στην Ελλάδα με την ΕΑΤΕ και αυτό να αναπτυχθεί μαζί με άλλες αναπτυξιακές τράπεζες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου. Καλημέρα, Τζενί. Ας είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, γιατί έχουμε μόνο 2-3 λεπτά. Γιατί βρίσκομαι εδώ σήμερα? Εκπροσωπώ την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Βελγίου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε επιχειρήσεις, για να φτιάξουμε γέφυρες μεταξύ του οικονομικού περιβάλλοντος, ας πούμε, του οικοσύστηματος των επιχειρηματιών και του χρηματοοικονομικού κόσμου. Μεταξύ αυτών των δύο κόσμων, ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για περισσότερη επαφή. Όπως είπε η Βέρα, πρέπει να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε ένας τον άλλον. Ο παλιός κόσμος ήταν χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και ιδρύματα που περίμεναν τον επιχειρηματία να έρθει και να συμμορφωθεί με τις ανάγκες του αναλυτή. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό το σχήμα, το υπόδειγμα, και η BPI το έχει αλλάξει αυτό εδώ και κάποια χρόνια. Πηγαίνει στον επιχειρηματία και του ζητάει να κατανοήσει τον επιχειρηματία. Αυτό είναι το πνεύμα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε την Ευρώπη, χρειαζόμαστε την Επιτροπή, χρειαζόμαστε σε μεγαλύτερη κλίμακα ενδεχομένως και το Δουνουτού για να καταστήσει ακόμη δυνατή τη χρηματοδότηση εταιριών σε πολύ δύσκολες χώρες. Πρέπει να αυξήσουμε τον επιχειρηματικό και τον χρηματοδοτικό φάκελο σε αυτές τις δύσκολες χώρες, γιατί αν δεν τα καταφέρουμε εμείς, θα πάνε στην Κίνα. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη ανάγκη για συνεργασία μεταξύ όλων ημών. Η ανάπτυξη λοιπόν, η από κοινού ανάπτυξη, σημαίνει οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ της Επιτροπής του Δουνουτού, των αναπτυξιακών τραπεζών, των κυβερνήσεων και βεβαίως της κοινότητας των επιχειρηματιών. Έχουμε χρήματα, δεν υπήρχαν ποτέ περισσότερα χρήματα στον κόσμο. Υπάρχουν χρήματα, αλλά πρέπει να αναλάβουμε περισσότερο κίνδυνο και αν μοιραστούμε αυτό τον κίνδυνο μπορούμε να τα καταφέρουμε εξαιρετικά και να δημιουργήσουμε φοβερές ευκαιρίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που βρίσκεστε εδώ σήμερα και ακούσατε αυτό το μήνυμα, για να ακούσετε αυτό το μήνυμα.
και ευχαριστώ και την Νάταλη από την Επιτροπή που θα πει τα τελευταία λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζον-Πιέρ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ στο λίκνο της δημοκρασίας, όταν η δημοκρατία διακινδυνεύει στην Ευρώπη, όπου έχουμε έναν πόλεμο, όχι μακριά από εδώ. Το να αναπτυχθούμε από κοινού σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε από αυτή την κρίση μαζί και να είμαστε πιο δυνατοί. Και η Ευρώπη θα γίνει ακόμη πιο ενωμένη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Είστε εδώ για να αναπτυχθείτε μαζί, είμαστε εδώ για να αναπτυχθούμε μαζί μέσω της συμμαχίας μεταξύ των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Θέλουμε οι εταιρείες μας να γίνουν πιο δυνατές, να αναπτυχθούν από κοινού μαζί. Θέλουμε να κερδίσουμε και στρατηγική ανεξαρτησία. Αλλά δεν μιλάω μόνο για την κρίση της, την ενεργειακή. Μιλάω και για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης. Μιλάω για την πράσινη μετάβαση. Μιλάω για τη βοήθεια προς τις επιχειρήσεις, προς τις unicorns να έχουν πρόσβαση στις αγορές. Και γι' αυτό έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έρχεται να στηρίξει. Είναι μεγάλη μας τιμή που συνεισφέρουμε μέσω της ομάδας της τεχνικής και με τη βοήθεια της BPI για τη δημιουργία της ΕΑΤΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος για Γενική Διεύθυνση για τις Μεταρρυθμίσεις, έχουμε χρηματοδοτήσει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις στα 27 κράτη-μέλη από το 2017 και μετά. Μόνο στην Ελλάδα, τα τελευταία δύο χρόνια, συνολικά έχουμε υποστηρίξει πάνω από 200 project, 210 νομίζω, και τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε προσφέρει τεχνική στήριξη σε έργα αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόσφατα είχα την τιμή να συναντήσω τον Υπουργό Γεωργιάδη, τον κύριο Γεωργιάδη, σχετικά με τη Στρατηγική Επιτροπή. Έχουμε συνεισφέρει στην αναδιάρθρωση της εταιρείας των ελληνικών σιδηροδρόμων, της ΕΡΓΟΣΕ, και διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων σήμερα, προσφέρουμε επίσης στήριξη στην δίκαιη μετάβαση στην Ελλάδα και πολύ σύντομα θα λανσάρουμε ένα project για συνολική στήριξη του σχεδίου ανθεκτικότητας και ανάπτυξης της Ελλάδας. Και βεβαίως είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε και την δίκαιη μεταρρύθμιση της χώρας. Γιατί αναφέρω όλα αυτά τα project? Γιατί από κοινού θέλουμε να ενώσουμε τις τελείες και οι τελείες μπορούν να ενωθούν όταν παίζουμε μαζί. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν σήμερα, το να αναπτυχθούμε μαζί και μόνο δουλεύοντας μαζί μπορούμε να το πετύχουμε μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων, κάνοντας τις δημόσιες διοικήσεις ακόμη καλύτερες από ό,τι είναι σήμερα, δουλεύοντας με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση, με τους διεθνείς οργανισμούς, με τις αναπτυξιακές τράπεζες, και οι αναπτυξιακές τράπεζες μπορούν να δουλέψουν μαζί μας και για μας ως παρόχους, όπως το κάνει η BPI τόσο επιτυχημένα. Μπορούν να δουλέψουν και με τις επιχειρήσεις επίσης, ούτως ώστε όλοι μαζί να αναπτυχθούμε και να ενώσουμε τις τελείες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.